πίσω οι παίκτες! Πιο πίσω, τρεις μπάλες για την Εύη! Πιο πίσω οι παίκτες! Γιάννη, πιο πίσω! Τέσσερις μπάλες για την Εύη! Πέντε μπάλες για την Εύη! Τώρα ξεκινάει η Βιρκινία! Τροπή! Τροπή, Μιχάλη! Αυτό που ακούς, τροπή! Εξήγησε από τον λόγο για την Ευρώπη. Άμα το καταλαβαίνει, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Όλα καλά. Στο προηγούμενο μάτς ξέρετε που ήσασταν όλοι σας. Χειρονομίες δεν επιτρέπονται όμως. Γιατί μας έλεγαν να παίξουν, γιατί δεν πήγαμε. Την χειρονομία την κάνατε εσείς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί έκανε την άδεια, δεν παραδεχόμαστε, Μιχάλη. Κυρικά από σένα. Δεν ξέρει τι θα πει χειρονομία, μάλλον. Τι είναι να χτυπήσει όταν είναι χειρονομία. Χειρονομία είναι να σηκώσει το χέρι σου και να βάλει το χέρι κάποιο σε κάποιον. Ή να κάνει χειρονομία κάποιον και να βρει κάποιον. Από τη στιγμή που εγώ δεν είναι χειρονομία. Χειρονομία είναι και αυτό που μπορεί να σου κάνω εγώ με το δάχτυλο. Στο προηγούμενο ματς είχατε περάσει μπροστά ακριβώ τον παίχτη που αγωνιζόταν. Όχι έτσι όμω τόσο επιδεικτικά, Μιχάλη, όχι τόσο επιδεικτικά. Έγινε, το είπανε και έληξε και δεν ξαναέγινε. Όταν θα γυρίσει λοιπόν με το καλό στο σπίτι σου, κάτσε να δει αυτό το επεισόδιο και δε με πολύ ήρεμο τρόπο. Εσύ, όταν με το καλό θα γυρίσει στο σπίτι σου με υγεία, θε και εσύ αυτό. Εγώ ξέρω και το προηγούμενο. Εγώ, Σάκη μου, δεν άπλωσα σε κανένα χέρι και είμαι πολύ σίγουρο γι' αυτό. Εγώ ένιωσα ένα χέρι πάνω στο σώμα μου και το μόνο που έκανε είναι να πάρω το χέρι το ίδιο που με ακούμπησε και να το κατεβάσω κάτω. Γιατί δεν θέλω κανένα να με ακουμπάει. Ξέρω ότι του κανόνε του ορίζετε εσεί. Του ορίζει παραγωγή. Δεν νομίζω ότι τα παιδιά είναι οι ίδιοι security της παραγωγής. Σήμερα αυτό είναι πέρα από κάθε φαντασία. Είναι χουλιγκανισμός αυτό το πράγμα, δεν είναι. Να πιανόμαστε στα χέρια. Δηλαδή, σε λίγο τι θα παίξουμε, ξύλο, άμα χάσουμε την ασυλία. Το είδες τώρα. Τώρα το είδα. Αρχικά ήμουν ο τελευταίος που μπήκε εκεί πέρα, γιατί ο Σάκης φώναζε. Πίσω οι παίκτες, πίσω οι παίκτες. Πολύ πίσω έντονα. Έντονα. Και δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να σταματήσει ο αγώνας. Γι' αυτό το λόγο. Ναι, μεν. Εμείς κάποια στιγμή το είχαμε κάνει, αλλά όχι τόσο μπροστά. Ήταν ακριβώς δίπλα από τα αυτή τη Εύης. Είχαν περάσει τα όρια και με το παραπάνω. Και δεν σεβόντουσαν και τη συμπαίκτριά μου, γιατί και την αποσυντώνησαν και με το παραπάνω, που ήταν τόσο πολύ κοντά. Και δεν θέλαμε να λήξει έτσι ο αγώνας, είναι διακοπή. Ναι, ναι. Γιατί ήταν και κακό για την Εύη. Δηλαδή, έτσι το θεωρώ εγώ. Πήγαν όλοι εκεί μπροστά. Εγώ πήγα από τα αριστερά, δεν τράβηξα κανένα, δεν έρθω ξανά. Τράβηξες λίγο το Μιχάλη. Και με το που το βλέπω τώρα αυτό το πράγμα, μετά καταλαβαίνω τώρα γιατί έφυγα από την άλλη μεριά, γιατί πολλές φορές προεξηγούνταν πάρα πολλά πράγματα και τα μεγαλοποιούσαν πάρα πολύ και έτσι και έφυγα από εκεί σκεπτόμενος ότι όπα, μην πούν τώρα τίποτα ότι κάναμε κάτι τρελό ή τραγικό. Δηλαδή προσπαθούσα να γίνω όσο πιο διακριτικός γινότανε. Και ο Ηλίας αυτό που έκανε, απλά έβαλε το χέρι του μπροστά. Δεν είναι ότι τον έκανε χειρονομία τον Μιχάλη. Δηλαδή, κάποιες φορές δίνουμε στα πράγματα πάρα πολύ μεγάλη έκταση και τα τραγικοποιούμε, νομίζω, λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Νομίζω ότι το θέμα ήταν ότι. Με συγχωρείς. Ναι. Και όταν εμείς το κάναμε αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή, αλλά όχι τόσο μπροστά. Από την ένταση βγήκαμε μπροστά, φωνάζαμε. Μπροστά από τη γραμμή αυτή εννοείς. Ναι. Μας έγινε παρατήρηση γι' αυτό. Ζητήσαμε συγγνώμη. Και δεν ξαναέγινε. Ωραία. Και η διάσημη αυτό που είχα να πούνε είναι ότι και εσείς το κάνατε. Δηλαδή, το κάναμε εμείς. Ζητήσαμε συγγνώμη, δεν ξαναγίνει. Πρέπει να το κάνετε κι εσείς. Δηλαδή, με την ίδια λογική, έπρεπε και εμείς να το ξανακάνουμε και θα πήγαινε έτσι. Δεν είναι ωραίο. Εγώ δεν το βρίσκω λογικό αυτό. Και αυτό που είπα στο Μιχάλη μετά, είπα ντροπή. Δεν είπα ντροπή σου. Είπα ντροπή. Ντροπή γιατί είναι ένας σεβαστός άνθρωπος και είναι ο πιο μεγάλος της παρέας, της ομάδος μάλλον των διασήμων. Και έτσι ήθελα να το πω ντροπή γιατί, Μιχάλη, εμείς παρατηρηθήκαμε για αυτό το πράγμα και είχατε νευριάσει μαζί μας. Έληξε και κάνετε πάλι το ίδιο. Δεν σέβεστε τον αντίπαλο που παίζει και κάνετε έτσι και αντιδράτε έτσι και μετά μιλάτε για χουλιγκανισμούς, πράγμα το οποίο αυτό ξεπερνάει κάθε όριο. Δεν το θεωρώ σωστό. Δηλαδή το βγάζουμε από. Θεωρείς ότι ήταν μια υπερβολική έκφραση. Πάρα πολύ υπερβολική έκφραση. Εκεί όμως και εσύ που ήσασταν παρατεταγμένοι, είπες ότι δεν τον τράβηξα τον Μιχάλη, απλά πέρασα από πίσω του. Ενώ τον έχεις τραβήξει τον Μιχάλη. Και ίσως και αυτό έδωσε λίγο. Έριξε λάδι στη φωτιά το γεγονός ότι εσύ εκείνη την ώρα το αρνήθηκες, ενώ από το βίντεο φωνόταν ξεκάθαρα το έχεις κάνει. Μπορεί να έριξε λάδι στη φωτιά για το λόγο ότι δεν καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή πάνω στην ένταση τι γίνεται. Ναι. Και όταν ο Σάκης λέει θα λήξει το παιχνίδι. Πήγαμε όλοι εκεί μπροστά, προσπαθούσαμε να είμαστε όσο πιο διακριτικοί γίνεται. Και δεν νομίζω εντάξει τώρα να τον τράβηξα. Απλά πήγα να τον κάνω στην άκρη και την άλλη. Δες. Περίμενε λίγο.
Βλέπεις, το τραβάς, εντάξει, το τραβάς τραβάω, ρε, παιδιά, πώς τραβάω, δεν γίνεται να τραβήξω. Ξαναδείξτε το χωρίς να έχετε εμάς μπροστά, για να δει ο άνθρωπος, γιατί δεν το έχει, ναι. Αυτό, δηλαδή φάνηκε και ο Μιχάλης να χάνει λίγο... Έτσι όπως και ακούμπησα και μπορεί να ακούμπησα και το